Σε κλίμα χαράς και συγκίνησης έγινε η τελετή ορκωμοσίας των αποφύτων του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Οριστιάδα. Διευχήθηκαν στους αποφυτίσαντες γονείς, καθηγητές και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών. Ανακοινώθηκαν από την Ένωση Οριστιάδας οι τιμές για τα σιτηρά, που κυμαίνονται οι τιμές για το σκληρό και μαλακό σιτάρι. 25ο Συναπάντημα Νεόλαιας Ποντιακών Σωματείων στην Παναγία Σου Μελά. Τι περιλαμβάνει και τι συμβολίζει για τους νέους ποντιακής καταγωγής ο θεσμός αυτός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή 21 Ιουλίου σήμερα κίνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Οριστιάδας. Σε κλίμα χαράς και συγκίνησης έγινε η τελετή ορκωμοσίας των αποφύτων του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Οριστιάδα. Καθηγητές, γονείς, φίλοι και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών έδωσαν το παρόν στην ορκωμοσία και ευχήθηκαν στους φοιτητές καλή σταδιοδρομία στη ζωή τους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας των αποφύτων του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και η τελετή απονομής διπλωμάτων των αποφύτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στην Οριστιάδα. Ορκίζομαι και βεβαιώνω τους καθηγητές μου και την ελληνική πολιτεία. Ορκίζομαι και βεβαιώνω τους καθηγητές μου και την ελληνική πολιτεία. Ότι τώρα που γίνομαι πτυχιούχος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, θα υπηρετώ εις την ίδια την επιστήμη με όση αποστήσουμε επιτρέπει με μαγικές και πνευματικές μου δυνάμεις. Στην τελετή ορκωμοσίας απευθύναν χαιρετισμό ο Γεώργιος Μπρούφας, αντιπρίτανης έρευνας και καινοτομίας του Πανεπιστημίου, ο Σπύρος Γαλατσίδας, κοσμήτορας της σχολής, ο Αθανάσιος Κιμπάρης, πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Δήμαρχος Οριστιάδας Βασίλης Μαυρίδης. Ένα σημαντικό σημείο στην καριέρα σας, ένας κύκλος κλείνει, ήθιστε να λέγεται αυτός, ένας καινούριος αρχίζει. Φεύγετε από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, πιστεύω, με πολλές και καλές αναμνήσεις. Είστε μέλη της μεγάλης αυτής οικογένειας των αποφύτων του Δημοκρητίου. Θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στην σταδιοδρομία σας, μετά από τα 5 αυτά χρόνια σπουδών σας, που πιστεύω ότι καταφέραμε σαν καθηγητές σας να σας δώσουμε όλα αυτά τα απαραίτητα προσόντα, για να μπορέσετε να υπηρετήσετε αυτή την τόσο πολύ σημαντική επιστήμη, την επιστήμη του γεωπόνου, που είναι δίπλα στην πρωτογενή παραγωγή, δίπλα στον Έλληνα αγρότη και παραγωγό και κτηνοτρόφο. Κλείνει σήμερα ένας κύκλος για σας, ένας κύκλος που ξεκίνησε με την εγγραφή σας στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης πριν από 5 χρόνια, ίσως και λίγο περισσότερο. Στη διάρκεια αυτών των ετών, με διαρκείς δικές σας προσπάθειες και με την συνεχή βοήθεια και υποστήριξη των καθηγητών και του λοιπού προσωπικού του τμήματος, καταφέρατε σε αυτά τα χρόνια να καλύψετε τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του τμήματος και να είστε έτοιμοι σήμερα να πάρετε το πτυχίο και να ασκήσετε το επάγγελμα του γεωπόνου. Σας φιλελευθερήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να εμφανίζεται στη ζωή σας ελαστικότητα και αντοχή. Και προσαρμοστικότητα, βέβαια. Οπότε, με όλη μου την καρδιά και με πραγματικά ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο, σας εύχομαι τα καλύτερα, καλή πορεία. Εδώ είμαστε πάντα όλοι μας, για όλους σας, είτε σε επίπεδο κάποιων από εσάς που θα επιδιώξουν να συνεχίσουν με τα πτυχιακές σπουδές σε εμάς, είτε και όχι, όπου και αν βρίσκεστε, Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και σας εύχομαι πάρα πολύ καλή πορεία. Αρχικά, θα ήθελα να σας συγχαρώ για το τέλος αυτής της διαδρομής, να ευχηθώ ολόψυχα καλή επαγγελματική σταδιοδρομία σε όσους αποφασίσουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, καλή προσπάθεια σε αυτούς που θα αποφασίσουν να κάνουν το μεταπτυχιακό τους και στους μεταπτυχιακούς αποφύτους ό,τι καλύτερο, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Θερμά συγχαρητήρια στους ίδιους εσάς, σε αυτούς που σας στήριξαν, και επιτρέψτε μου ταπεινά μία παράκληση να γίνετε πρεσβευτές της ίδιας της πόλης, του ίδιου του Πανεπιστημίου μας, κρατώντας τα θετικά και για αυτά τα αρνητικά που όλοι βιώνουμε στη ζωή μας, αφού σας ζητήσω μια ταπεινή συγγνώμη εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας, αφήστε τα στην άκρη, κρατήστε τα θετικά, πήρατε πολλά χρήσιμα πράγματα, φτιάξατε χαρακτήρες σε αυτή την κρίσιμη ηλικία σας
και νομίζω ότι όλα θα σας πάνε καλά στη ζωή σας. Κοιτάτε τη ζωή με αισιοδοξία, να είστε καλά. Εντάξει, καλή πορεία. Να είστε πάντα καιρός και δυνατός. Και να τόσο πολύ συγχαρητήρια. Εδώ πού είναι. Πού το έχεις εξαφανίσει. Το έκανε να 52 προπτυχιακοί και 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές παρέλαβαν τα πτυχία τους σε ειδική τελετή στο Πανεπιστήμιο της πόλης μας, έχοντας στο πλευρό τους γονείς, συγγενείς και φίλους, οι οποίοι έδωσαν τον παρόν για να ζήσουν από κοντά τη σημαντική αυτή στιγμή. Δεν το πιστεύουμε! Πώς αισθάνεσαι που πήρες πτυχίο? Εντάξει, πολύ ωραία, τέλειωσε γι' αυτό. Πού είσαι? Από Καρδίτσα. Πόσα χρόνια το πήρες τα πτυχία? Στα 7. Ναι, ναι. Καλά είναι. Πολύ περήφανη, πολύ περήφανη. Χαίρεστε που ποιος πήρε το πτυχίο? Βέβαια. Η γιαγιά είναι. Τι να κάνω, είμαι πολύ χαρούμενος. Και αυτό. Ποιος πήρε το πτυχίο, μπαμπά? Ναι. Πώς αισθάνεσαι? Τέλεια. Το καμαρώνεις? Ναι. Πολύ χαρούμενη είμαι. Αυτό. Συγκινημένη που είναι όλοι εδώ κοντά μου. Θα έχεις ωραίες εντυπώσεις από την οριστιάδα σαν φοιτήτρια? Ναι, θα έχω, ναι. Πέρασα πολύ όμορφα. Πολύ περήφανος, αυτό. Νιώθω πολύ περήφανος. Πολύ ωραία, πολύ χαρούμενο. Χαίρομαι, χαίρομαι και για όλα τα παιδιά. Μια χαρά, μια χαρά. Από Αθήνα. Στα πόσα χρόνια το πήρατε το πτυχίο? Ακριβώς, στα 5. Δεν έκανα παραπάνω. Ανακοινώθηκαν από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Δημητριακών Οριστιάδας η Ένωση οι τιμές του σκληρού και μαλακού σιταριού για τη φετινή παραγωγή. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Λάμπρος Κουμπρίδης, μίλησε στη δημοτική τηλεόραση για το θέμα. Ικανοποιημένος από τις τιμές του σιταριού της φετινής παραγωγής, δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Οριστιάδας η Ένωση, Λάμπρος Κουμπρίδης. Στους 19 του μηνός έγινε ο μεγάλος διαγωνισμός στο συνεταιρισμό μας, όπου και πουλήσαμε τα σκληρά σιτηρά στην τιμή των 367 ευρώ τον τόνο. Η τιμή του παραγωγού που θα λάβει για το σκληρό του σίτο είναι τα 34,5 λεπτά ή 345 ευρώ ο τόνος. Οι τιμές αυτές είναι χωρίς ΦΠΑ. Επίσης, για το μαλακό σιτάρι πουλήσαμε 4.000 τόνους με τιμή 210,5 ευρώ ο τόνος. Και η τιμή που θα λάβει ο παραγωγός στα χέρια του είναι 195 ευρώ τόνος ή 19,5 λεπτά το κιλό. Ο κύριος Κουμπρίδης τόνισε ότι ο συνεταιρισμός βρίσκεται δίπλα στους αγρότες για να διασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές τιμές για τα προϊόντα τους. Στην παρούσα φάση είναι υπερικανοποιητική, αν πούμε ότι τα έξοδα μας είναι περίπου στα 35 λεπτά. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε τουλάχιστον τα χρήματά μας πίσω. Πράγμα το οποίο δεν φαίνεται σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, όπου είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές. Να πούμε ότι στη Λάρισα έχουν πουλήσει στάρι με 23 και 24 λεπτά και δεν ξέρουμε αν θα πάρουν κάτι επιπλέον. Το κόστος παραγωγής ένα στέρμα είναι περίπου στα 100 με 110 ευρώ, ανάλογα με τη φυτοπροστασία που έχει κάνει ο καθένας. Θα κάνω και μία ανακοίνωση, γιατί δεν βγάλαμε τιμές στις σποροπαραγωγές του σκληρού σίτου, του μαλακού σίτου και του κρυθαριού και της σιτοσίκαλης, αλλά και για τις απλές τιμές της σιτοσίκαλης και του κρυθαριού. Να ξεκινήσω από το σκληρό σιτάρι, το οποίο είχαμε και σποροπαραγωγή. Μαζέψαμε περίπου στους 2.000 τόνους και η τιμή παραγωγού που θα λάβει θα είναι τα 38,5 λεπτά. Για το μαλακό σιτάρι οι σποροπαραγωγές θα είναι τα 23,5 λεπτά το κιλό. Το ίδιο για το κρυθάρι, το ίδιο για τη σιτοσίκαλη. Τώρα, οι απλές τιμές που θα βγουν στο κρυθάρι θα είναι 19,5 λεπτά τιμή παραγωγού και 19,5 λεπτά πάλι αντίστοιχα για την σιτοσίκαλη. Να πω λίγο δύο πράγματα για τον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός δεν ήταν εύκολος. Να πω ότι όλα τα σιτάρια των μεσητών εδώ της περιοχής πουλήθηκαν με τιμία. Φύγανε από τις αποθήκες τους με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για να πάρουν τα σιτάρια του συνεταιρισμού. Ευτυχώς μπορέσαμε και καταφέραμε να πουλήσουμε στη μέγιστη καλύτερη τιμή και όχι σε αυτή που ακουγόταν στην αγορά με 23, 24 και 25 λεπτά. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι όταν ένας συνεταιρισμός είναι πάρα πολύ δυνατός και όταν τον εμπιστεύονται όλο και περισσότερα μέλη με την παραγωγή τους ή ακόμα και να γίνουν μέλη σε αυτόν,
όχι μόνο απλή παραγωγή. Άλλο τόσο εμείς θα μπορούμε να διεκδικούμε και να κερδίζουμε περισσότερα πράγματα. Το αποδείξαμε όλη την τετραετία μας, στη θητεία που κάναμε, για να πω ότι εκλεγήκαμε και εκ νέου, αλλά το αποδεικνύουμε ακόμα και τώρα με αυτά τα καλά πράγματα που κάνουμε. Θα παρακαλούσα τον κόσμο να εμπιστευτεί και να μας δώσει περισσότερη δύναμη για να κάνουμε το καλύτερο. Η καλύτερη τιμή της Ένωσης επιτυγχάνεται για τα προϊόντα τα αγροτικά όταν υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα, τόνισε ο κ. Κουμπρίδης. Όσο περισσότερο τονάζει, μαζεύει ο συνεταιρισμός, αλλά τόσο μπορεί να διαπραγματευτεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν έχει σε ένα μέρος αποθήκες έτοιμες, προσωπικό έτοιμο, το οποίο μπορεί να φυλάξει ένα προϊόν και να το διασφαλίσει και να το ξαναπάρει ο εκάστοτε μεγαλομεσίτης, ο μεγαλέμπορας ή η εταιρεία που θα το πάρει, χτυπάει και περισσότερα χρήματα. Μην ξεχνάτε ότι τα δύο λεπτά σχεδόν που κερδίσαμε, τα κερδίσαμε γι' αυτόν και μόνο τον λόγο. Ότι έχουμε αποθηκευτικούς χώρους και ότι το προϊόν το οποίο παραλαμβάνουμε, όπως το παραλάβαμε, έτσι ακριβώς το δίνουμε στις εταιρείες. Όσο πιο δυνατοί είμαστε και μεγάλοι, άλλο τόσο μπορούμε να διεκδικήσουμε. Άλλο να έχεις χίλιους τόνους και να προσπαθήσεις να πουλήσεις χίλιους τόνους, και άλλο να έχεις 25.000 που είχαμε εμείς τώρα. Πρόσκληση σε όλους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απίφθινε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης να επισκεφτούν τον Άρδα και να απολαύσουν ένα πλούσιο καλλιτεχνικό μουσικό πρόγραμμα και παράλληλες εκδηλώσεις στη συνάντηση Νέων Άρδα 2023. Υπενθυμίζεται ότι το φεστιβάλ του Άρδα θα είναι πενθήμερο, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 26 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 30 Ιουλίου στον παραποτάμιο χώρο του Άρδα στις Καστανιές, όπου επί δεκαετίες διεξάγεται. Απευθύνομαι στην νεολαία και αφορά στο φεστιβάλ του Άρδα που αρχίζει την Τετάρτη 26 Ιουλίου στο αγαπημένο μας ποτάμι. Νέα και νέα της περιοχής και όχι μόνο. Έλα και στήριξε αυτό το φεστιβάλ. Μην ακούς όσους οι δήμονες του χώρου άρχισαν να κριτικάρουν το πρόγραμμα πριν ακόμα το ακούσουν, έχοντας μια λανθασμένη νοοτροπία. Απέδειξε για άλλη μια φορά ότι μπορείς και γουστάρεις να ακούς και Σαμπάνι και Λοκομόντο και Φουρέιρα και Ζυγογιάννη και Παπαρίζου και Λιόλιου και Αλκατράς και Μεντεφουέρτε και ακριτικό ήχο. Έλα και στήριξε το φεστιβάλ αυτό, δώσε τη ζωντάνια σου σε αυτόν τον τόπο. Σε περιμένουμε να ζήσουμε ένα υπέροχο πενταήμερο. Έλα να περάσουμε όπως γουστάρουμε να περνάμε, τόσο όμορφα και τόσο ζωντανά. Έλα και στείλε και το μήνυμα προς την Αθήνα την αγαπημένη ότι ο Εύρος δεν πεθαίνει. Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 25ο συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων από τις 14 έως τις 16 Ιουλίου. Στο συναπάντημα συμμετείχαν νέοι εκπρόσωποι σωματείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνοντας το δυναμικό παρόν στη θεσμοθετημένη αυτή εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται στην Παναγία Σουμελά, στο Βέρμιο, το σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού και σημείο αναφοράς για κάθε γενιάς πόντιο. Για 25η χρονιά συνεχίστηκε και πραγματοποιήθηκε μια θεσμοθετημένη εκδήλωση. Το συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων στην Παναγία Σουμελά. Ένα αντάμωμα στο σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού στη Σουμελά από νέους ποντιακής καταγωγής, εμπλουτισμένο κάθε χρόνο με θεματολογία ενδιαφέρουσα. Το φετινό συναπάντημα είναι το 25ο συναπάντημα. Φέτος, επομένως, το συναπάντημα συμπλήρωσε, όπως καταλαβαίνετε, 1/4 του αιώνα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μετά από τόσα χρόνια αυτός ο θεσμός συνεχίζει να στηρίζεται από τα σωματεία και από την ποντιακή νεολαία με τη συνεχή τους παρουσία και συμμετοχή. Αυτό που κυριαρχεί στο συναπάντημα είναι πιο το ιστορικό, το πολιτιστικό, το γαστρονομικό κομμάτι ή όλα αυτά μαζί? Το συναπάντημα είναι η αλήθεια πως πραγματεύεται έτσι μια πληθώρα αντικειμένων, καθώς όπως καταλαβαίνετε στα 25 χρόνια πορείας του και υπάρχουν διαφορές στα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, αλλά και συνεχώς υπάρχουν νέα δεδομένα και επικαιρότητα. Από εκεί και πέρα το συναπάντημα, εκτός από τα θέματα της παράδοσης, του πολιτισμού και γενικότερα τα όσα αφορούν τον ποντιακό ελληνισμό, ασχολείται και με σύγχρονα κοινωνικά θέματα, με επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους νέους κατά καιρούς, όπως φέτος για παράδειγμα ασχοληθήκαμε με την οδική ασφάλεια και τη συμπεριφορά των νέων στους δρόμους, καθώς θεωρούμε σημαντικό ότι πέρα από την διάσωση όλων των στοιχείων που συνθέτουν τον ποντιακό πολιτισμό, είναι σημαντικό να
δίνουμε και κάποια μηνύματα έτσι στους νέους και στις νέες που συμμετέχουν. Τι είχε άλλο έτσι χαρακτηριστικό αυτό το συνεπάντημα και ποιες ήταν οι συμμετοχές, αν υπήρχε μεγάλη συμμετοχή συλλόγων νέων από συλλόγους? Ναι, υπήρχαν αρκετές συμμετοχές, δηλαδή καλύψαμε και πάλι τις προσδοκίες μας, εκατοντάδες νέοι και νέες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και δεκάδες σωματεία, ανταμώσαμε και πάλι πάνω στην Παναγία Σου Μελά και παρακολουθήσαμε ένα ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα μέσα σε 3 μέρες, αλλά παρόλα αυτά κάλυπτε πολλές πτυχές. Σίγουρα αναφερθήκαμε σε ένα σημαντικό μέρος της επετείου των 25 χρόνων του συναπαντήματος, θυμηθήκαμε κάποιες στιγμές, παρουσιάσαμε το καινούριο μας λογότυπο, από εκεί και έπειτα κάνουμε κάποιες συζητήσεις όπως αυτή που σας ανέφερα πιο πριν. Είχαμε τη χαρά να ταξιδέψουμε μουσικά μέσα από μια συναυλία νέων καλλιτεχνών οι οποίοι τραγούδησαν και έπαιξαν παραδοσιακά ακούσματα διαφόρων περιοχών του Ευξήνου Πόντου. Ενώ αντίστοιχα την δεύτερη βραδιά είχαμε την χαρά να γελάσουμε με ένα ποντιακό θέατρο, το Μότο Νόμος όπως το λεγότανε, από τον Ποντιακό Σύλλογο Πτολεμαΐδας. Παράλληλα παρακολουθήσαμε εισηγήσει, όπως για παράδειγμα αυτή της πρόθεσης της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού μέσω του YouTube, αλλά και μία ακόμα που έχει να κάνει με την Θράκη, τον Πόντο και τη Μικρασία, την κοινή ρίζα τους και τις παράλληλες πορείες τους στο χθες και το σήμερα. Παρόλα αυτά, επειδή τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να εντάσσουμε τη δράση του συναπαντήματος και στο σήμερα με νέες μεθόδους, πιο κοντά προς τους νέους, έχουμε εντάξει και την ενότητα των βιωματικών εργαστηρίων, που είναι ουσιαστικά εργαστήρια με τα οποία ασχολούνται οι νέοι διαδραστικά, και είχαμε 4 εργαστήρια φέτος, της γαστρονομίας, της διαλέκτου, των κοιμηλίων και των παιχνιδιών. Όλα αυτά κάθε χρόνο, όπως ήθιστε, ολοκληρώνονται με την Θεία Λειτουργία, που χωροστάτησε φέτος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, κ. Παντελεήμονας, με του οποίου τις ευλογίες γίνεται και το συναπάντημα, αλλά και με την έγκριση του ψηφίσματος, που είναι τα συμπεράσματα αυτών των 3 ημερών δράσης πάνω στη Σουμελά, τις αναμνηστικές φωτογραφίες, τον αποχαιρετιστήριο χορό και ούτω καθεξής. Παρατείνεται ως τον Οκτώβριο το Market Pass. Οι αιτήσεις θα εξεταστούν με βάση τα εισοδήματα του 2022. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν τα ίδια όπως και το ύψος της ενίσχυσης. Από 22 έως 100 ευρώ το μήνα, δηλαδή 66 έως 300 ευρώ για το τρίμηνο της παράτασης. Σημειώνεται, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, πως όσοι έχουν λάβει την προηγούμενη ενίσχυση δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις. Επίσης, όσοι έλαβαν την προηγούμενη ενίσχυση μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μπορούν, εφόσον εξακολουθούν να είναι δικαιούχοι, να εισπράξουν τη νέα ενίσχυση στην ίδια κάρτα, η οποία παραμένει ενεργοποιημένη έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Συνεχίζεται η περιήγηση στα χωριά και στους οικισμούς του Δήμου Ρεστιάδας. Σήμερα, στη συνέχεια του δελτίου μας, θα πάμε στην Ινώη. Η ιστορία του σημερινού οικισμού ξεκινάει από το χωριό Κρασοχώρη Σαραπλάρ της Ανατολικής Θράκης, σε απόσταση 12 χιλιόμετρων ανατολικά του ποταμού Εύρου. Είναι η νέα ονομασία για το χωριό Σαραπλάρ κατά το ελληνικό Κρασοχώρη σε μετάφραση τουρκικής. Στο Κρασοχώρη ήρθαν πρόσφυγες οι κάτοικοι της σημερινής Ινώη, που στην πλειονότητά τους ήταν καγκαβούζδες, τουρκόφωνοι, χριστιανοί, ορθόδοξοι Έλληνες. Το χωριό εγκαταλείφθηκε πολλές φορές. Από τις 6 Απριλίου 1914, το Μαύρο Πάσχα, είχε ξεκινήσει μια συστηματική εξόντωση των ελληνοορθόδοξων χωριών της Ανατολικής Θράκης. Το καινούργιο πολίτευμα της Τουρκίας υποχρέωνε όλους τους άνδρες να καταταγούν στον Τουρκικό στρατό, πράγμα που δεν άρεσε στους καγκαβούζηδες και επέλεξαν τη φυγή προς τη Βουλγαρία, στο Χάσκοβο, στη Γιάμπολη, μια χώρα ομόθρησκη. Το 1920 ο ελληνικός στρατός μπαίνει πανηγυρικά στην Αδριανούπολη και ζητάει από όλους όσους έχουν εγκαταλείψει τις αιστείες τους να επιστρέψουν πίσω. Τότε οι κάτοικοι του Κρασοχωρίου επιστρέφουν, κατατάσσονται στον ελληνικό στρατό, εξτρατεύουν όπου αυτό είναι απαραίτητο. Τραγούδια στην τοπική γαγαβούζικη διάλεκτο μαρτυρούν το γεγονός. Δυστυχώς μετά την πρώτη προσφυγιά έρχεται και η δεύτερη που ήταν και οριστική. Έτσι, το φθινόπωρο του 1922, ακολουθώντας την ίδια μοίρα με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες της Ανατολικής Θράκης, αναγκάζονται να ξαναφύγουν. Αρχικά πήγαν στο χωριό Σιμενλή, δηλαδή στο σημερινό φυλάκιο, όπου είχαν πάει και το 1915. Σύντομα όμως εγκαταστάθηκαν στην τοποθεσία Γενίολου ή Νέογλου, όπου και άκτισαν το νέο τους οικισμό. Μόλις 500 μέτρα ανατολικότερα από τη σημερινή θέση της Ινώη και σε απόσταση 3 χιλιόμετρων δυτικά του Εύρου, χτίστηκε από τους Κρασοχωρίτες ο αρχικός οικισμός.
Σήμερα υπάρχει στο μέρος αυτό το παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδας, μια όμορφη πλατεία με πλάτανο στη μέση, μια μαρμάρινη βρύση, μικρά γορτόσπιτα, παχτσέδες, χωράφια. Ο δρόμος για την παλιά Ινώη είναι χωματόδρομος και ξεκινάει από τη σημερινή Ινώη. Μετά τη φυγή από το Καρσοχώρι, οι πρόσφυγες γαγαβούζητες εγκαταστάθηκαν προσωρινά στο φυλάκιο και το 1924 ξεκίνησαν για να βρουν έναν καινούριο τόπο. Βρήκαν το τζιφλίκι του Ινωγλού για μόνιμη εγκατάσταση. Χάνεται η παλιά ονομασία και ονομάζεται Κρασοχώρι, Ινοχώρι δηλαδή. Αυτή την ονομασία έδωσαν και αργότερα Ινώη. Από εκεί περνούσε ο κεντρικός δρόμος προς συνέδρια του Δημότυχου με την Αδριανούπολη και τα γειτονικά χωριά την παλιά Κλίσο και το Αχυροχώρι. Το 1932 μια πολύ μεγάλη πλημμύρα έπνιξε μεγάλο μέρος του χωριού. Γλίτωσαν ο ναός του Αγίου Αθανασίου, το δημοτικό σχολείο και μερικά σπίτια μόνο. Μαζί με την Ινώη πνίγηκαν και η παλιά Ινώη και η παλιά Σαγίνη. Οι κάτοικοι τότε αποφάσισαν να φύγουν και να ανεβούν στο λόφο που ήταν κτισμένη η νέα οριστιάδα. Όχι όμως όλοι. Αυτοί που έφυγαν ονόμασαν τους νέους οικισμούς με τον όρο Άνω και αυτοί που παρέμειναν ξανάχθησαν στο δύο μέρος οικισμό που τον ονόμασαν Κάτω. Η Άνω Ινώη έκτισε νέο ναό προς τιμή του Αγίου Δημητρίου, αφού στο κάτω χωριό παρέμεινε ο ναός του Αγίου Αθανασίου. Σερσελή, 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 σερσελή.